Γεια σας. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε το τι θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου που η Παλαιστινιακή Αρχή θέλει να περάσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67. Θέλω να επιμείνω λίγο στο θέμα αυτό, διότι υπάρχει κι άλλη μια παράμετρο εκτός από αυτή που είδαμε προχθές. Και αυτή είναι του, πώς θα σας το ονομάσω τώρα, παράμετρο της «τα πήρα όλα και έφυγα», αν μου επιτρέπετε. Να το βάλω παλιώς. Εάν πραγματικά κατορθώσει η Παλαιστινιακή Αρχή, και θα κατορθώσει, να περάσει από τη Γενική Συνέλευση αυτή την απόφαση ότι η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ένα Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67, το ερώτημα που μένει είναι, συγγνώμη ρε παιδιά, τότε γιατί να έρθει να διαπραγματευτεί η Παλαιστινιακή Αρχή με το Ισραήλ? Δεν έχει νόημα. Δηλαδή εγώ αν ήμουν Παλαιστίνιος θα έλεγα, συγγνώμη μαγες, εδώ πήραμε ό,τι πήραμε, χωρίς να κάνουμε να σηκώσουμε δαχτυλάκι. Γιατί πρέπει να πάω να διαπραγματευτώ με το Ισραήλ? Σε ένα χρόνο μπορεί να πέρασε κάτι ακόμα. Σε ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, και κάτι ακόμα. Δηλαδή, χωρίς να χρειάζεται εγώ να διαπραγματεύομαι, η διεθνής κοινότητα θα πιέσει το Ισραήλ και φυσικά το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τις πιέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μόνο που μπορεί να συμβεί από μια τέτοια απόφαση είναι να σταματήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Διότι το Ισραήλ τι λέει? Ελάτε να διαπραγματευτούμε. Η PLO, αν θέλετε η Παλαιστινιακή Αρχή μάλλον, λέει δεν έρχομαι. Παραδείγματα. Τώρα που ήμασταν με τον Παπούλια στο Ισραήλ, μου είπε κάποιο ανώτατο μέλος της αντιπροσωπείας της ελληνικής ότι ρωτήσαν τον Αμπάς 6 μήνες πριν παραιτηθεί ο Όλμερτ, σου είχε προσφέρει τα πάντα, μεταξύ των οποίων και τα Ιεροσόλυμα και ένα μέρος των προσφύγων. Γιατί δεν το δέχτηκες? Και η αφελής απάντηση του Αμπάς, που έκανε όλη την αντιπροσωπεία να γελάει όταν βγήκε από τη συνάντηση, ήτανε ότι δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε τι ρε φίλε, δεν πρόλαβε σε 6 μήνες να πεις, ξέρεις κάτι, καλή η απόφαση, σε σωστό δρόμο βρίσκεσαι, να το συνεχίσουμε να το διαπραγματευτούμε. 6 μήνες δεν σου φτάσανε. Και καλά, οι 6 μήνες του Όλμερτ δεν σου φτάσανε. Ερώτηση. Ο Νετανιάου, κάτω από την πίεση των Αμερικανών, και ευτυχώς, αναγκάστηκε να σταματήσει την επέκταση των οικισμών και το να χτίσει καινούριους οικισμούς. Πριν από ένα χρόνο περίπου. Και αυτό το έκανε ο Ομπάμα, περιμένοντας ότι άμα πίεζε τον Νετανιάου να σταματήσει τους οικισμούς και τις επεκτάσεις του, οι Παλαιστίνοι θα ήταν πρόθυμοι αυτού να διαπραγματευτούν. Τώρα τι γίνεται? Πέρασαν 9, ο Νετανιάου είπε για 10 μήνες, όχι παραπάνω. Επί 9 μήνες λοιπόν, οι Παλαιστίνοι δεν ήρθαν να διαπραγματευτούν. Ήρθαν τον τελευταίο μήνα και είπαν τώρα πια δεν προλαβαίνουμε σε ένα μήνα μέσα. Αν θέλεις να επεκτείνεις την απαγόρευση, να ξαναρθούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι Παλαιστίνοι δεν είναι οι άγγελοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, λογικά έκανε ο Αμπάς. Όταν ο Αμερικανός αναγκάζει τον Ισραηλινό να σταματήσει την επέκταση των οικισμών, παράνομοι, εγώ δεν θα πω όχι. Κακός, δεν θα πω όχι. Αλλά όταν σε αναγκάζει ο Αμερικανός να το κάνει, γιατί να έρθω εγώ ο Παλαιστινίος να διαπραγματευτώ μαζί σου? Αφού ο θείος Σαμ, ο Αμερικανός ό,τι ζητά, το κάνει σε πίεση για να το κάνει. Το ίδιο και εδώ. Εάν δηλαδή περάσει αυτή η απόφαση, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί να έρθουν να διαπραγματευτούν οι Παλαιστινίοι του Ισραηλινού? Δεν πάνε να ορίονται οι Ισραηλοί, αλλά θα διαπραγματευτούμε. Δεν πρόκειται. Τι χώρο είναι Παλαιστίνο, δεν το έκανα αυτό. Αφού τα παίρνω χωρί να διαπραγματευτώ. Α, δούμε λοιπόν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στις 20 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ και ένα μήνα μετά. Γεια σας.